Άγγελ, δεν σε έχουμε ακούσει. Λοιπόν, σεφ, καταρχάς. Δεν σε έχουμε ακούσει όσο έχουμε ακούσει τη Γεωργία και τη Βίβη. Σεφ, καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήμασταν στο team από το ορεκτικό. Γιατί πιστεύω ότι όλοι προσπαθήσαν να κάνουν το καλύτερο, άσχετα με την ασυνεννοησία που υπήρχε. Ειδικότερα τη Βίβη, γιατί έτρεξε αρκετά και μου έδωσε το περιθώριο στο τέλος, το 15 λεπτό, που είχα απλά να καθαρίσω και να στήσω. Τα βρήκα σχεδόν όλα έτοιμα από τη Βιβί, που ήταν η προηγούμενη συμπαίκτρια. Και η Γεωργία δεν είχε συμμετοχή σε αυτό? Όχι, εγώ έκανα τα λάθη. Αυτοί έκαναν τα σωστά. Θέλω να πω ότι ήταν η Γεωργία, Βιβί, Άγγελ. Ναι, απλά έτυχε η Βιβί να ήταν πριν από μένα, οπότε αυτή μου άφησε τον πάγκο έτσι. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Δεν είναι ότι ήθελα να ρίξω ευθύνη στη Γεωργία ότι δεν ήταν καθαρή. Απλά είπα αυτό που έγινε. Τα δοκίμασα όλα και ένα λάθος δικό μου που. Ενώ τα δοκίμασα όλα, θεωρούσα ότι σε αυτό το πιάτο έλειπε κάποια ένταση, ας πούμε, κάποια φρεσκάδα, κάποια ψάδα από κάποιο τσίλι, κάτι τέτοιο, σε να μην είναι τόσο plain η γεύση που σου δίνει. Μία βινεγκρέτ ενδεχομένως, ναι, στη σαλατούλα μας με το σιτάρι. Και κάτι. Πιστεύω ότι το λάθος μου είναι ότι ενώ το σκέφτηκα αυτό, δεν το ανέφερα στην αρχηγό μου, ώστε να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γεωργία. Ορίστε. Σ' ακούμε. Για το πιάτο. Σεφ, εμένα μου δώσε. Εγώ κατέβηκα κάτω. Έβαλα κατευθείαν τα μυρωδικά στο ψυγείο, όπως μου είπε η Χριστίνα, και μου δίνω οδηγίες ο Μάριος ότι να κάνω. Mm-hmm. Δεν ήξερα ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Κι εγώ αγχωμένη ήμουνα. Οδηγίες εκτελούσα. Όταν μου είπαν να βγάλω το χταπόδι, το έβγαλα, το τρύψα με το πυρούνι στο πάνω μέρος, στο χοντρό του από το πλοκάμι και είδα ότι το διαπέρασε. Mm-hmm. Το σιτάρι μου είπε ο Μάριος, βγάλω το. Το έβγαλα, το δοκίμασα. Ήταν έτσι λίγο, ήταν τραγανό, αλλά όχι άβραστο. Mm-hmm. Ξαναμπλεντάρισα το ρομέσκο. Όταν δοκίμασες, μετέφερες όμως εσύ την πληροφορία να πεις, παιδιά μου φαίνεται κρατάει λίγο. Όχι, σεφ, εμένα μου φάνηκε όταν το δοκίμασα, μου άρεσε. Okay. Η γεύση του. Ωραία. Μου άρεσε. Μπορεί να μην έχω δουλέψει στα top εστιατόρια, τα à la carte, αλλά έχω δουλέψει και ξέρω και τους χρόνους μου και το έχω αποδείξει ότι ξέρω τους χρόνους μου και δεν με έχει πάρει ποτέ η μπάλα και έχω και γνώσεις που αν πήγαινε η Χριστίνα να δουλέψει εκεί που δουλεύω εγώ δεν θα τα κατάφερνε και θα έφευγε. Τι λέει ρε!